τελευταία τοποθέτηση. Συγγνώμη που κάνω την παρέμβαση. Ακριβώς για να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία συσσαγωγικά και όχι μονάχα του πολίτη με τον κόσμο. Μαζούμε, ξέρετε, γίνεται. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Μα θα πρέπει να παίζουμε με αυτούς τους κανόνες. 100% η έξυπνη πόλη, και συγγνώμη για την παρέμβαση. Είναι άποψη διατυπωμένη από μένα από το 2006. Γι' αυτό συμφωνώ 100% μαζί σας. Που καταπολεμά τη διαφθορά, διευκολύνει τον πολίτη και βασικά διευκολύνει την καθημερινότητα. Δηλαδή, αν εγώ μπορούσα να σα πω. Νέες τεχνολογίες στο Δήμο, αυτό είναι. Μόνο αυτό θα πω και θα σα πω. Νέες τεχνολογίες παντού, 100% να μιλήσω. Μόνο αυτό. Αν εγώ μπορούσα να μπω από το σπίτι μου, από τον υπολογιστή μου. Εντάξει, εγώ ξέρω, μπορεί οι περισσότεροι να μην ξέρουν, αλλά από εδώ και πέρα οι γενιές μπαίνουν και ξέρουν. Αν εγώ μπορούσα να μπω από το σπίτι μου και να δω τα πάντα μέσω τη διαφάνεια και να μην αμφισβητούσα κανένα, δεν θα υπήρχε λόγο να είμαι εδώ σε αυτό το πάνελ. Δεν θα παραπονιόμουν για τίποτα. Θα έλεγα ότι όλα τα βλέπω και τα καταλαβαίνω. Και η πρωτεύουσα νεολαίας της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι ένα άλμα. Σίγουρα είναι ένα άλμα. Αλλά πρέπει να είμαστε πραγματική πρωτεύουσα. Να του δίνουν τα εργαλεία για να δουλεύει και να δίνει και το Think Tank εργαλεία στο νέο. Κύριε Ρακά, μία...